Συνέντευξη τύπου παραχώρησε ο Δήμαρχος Κορινθίων Νίκος Σταυρέλης, κάνοντας ανασκόπηση στα βασικά θέματα που απασχόλησαν τον Δήμο το τελευταίο δίμηνο. Ειδικότερα, ο κ. Σταυρέλης αναφέρθηκε στο σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπτυξης, που περιλαμβάνει την ένταξη στο πρόγραμμα Πελοπόννησος της Περιφέρειας 4 πολύ μεγάλων έργων που ενδιαφέρουν τον Δήμο Κορινθίων με προϋπολογισμό περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ. Ξεκινάω από ένα βασικό. Προχθές το βράδυ το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τα προτινόμενα έργα στο πρόγραμμα της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης. Είναι ένα πρόγραμμα μαζί με το Δήμο Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδόρων για το παραλιακό τμήμα ουσιαστικά, μαζί με τα κοινωνικά. Από την πλευρά του Δήμου Κορινθίων έχουν προταθεί 3 βασικά έργα. Είναι η ανάπλαση εξυγχρονισμός της Δημοτικής Αγοράς στο κέντρο της πόλεως με 2 εκατομμύρια, η ανάπλαση στην παραλία Καλάμια με 3 εκατομμύρια και η ανάπλαση στην παραλία της Ποσειδονίας με 3,5 εκατομμύρια. Μέσα σε όλα αυτά είναι και 2 εκατομμύρια και 700.000 ευρώ τα προγράμματα του Κοινωνικού Ταμείου, γιατί το πρόγραμμα αυτό της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης περιλαμβάνει και δράσεις υποχρεωτικά Κοινωνικού Ταμείου, που μιλάμε από τα κοινωνικά υπνοτήρια, από την εκπαίδευση, από την ανεργία, από δράσεις που έχουν σχέση με την κοινωνικότητα. Αυτό πάει για έγκριση στην διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Πελοποννήσου και θέλω να πιστεύω μέχρι τέλος Νοεμβρίου, αρχές Δεκεμβρίου θα πάρουμε και την έγκριση για να προχωρήσουμε στις δημοπρατήσεις των έργων μετά από την έγκριση της Περιφέρειας. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Κορίνθου αναφέρθηκε και στα ποσά που εξασφάλισε ο Δήμος από τις ανεμογεννήτριες. Εκτός από τις 600.000 ευρώ σε έργα που πήραμε ως αντισταθμιστικά για τον οδοφωτισμό, πετύχαμε να λάβουμε άλλες 660.000 ευρώ ως αντισταθμιστικά και με τη μορφή της χορηγίας από την εταιρεία που εγκαθιστά τις ανεμογεννήτριες στο Αγγελόκαστρο. Ο αγώνας, όταν είναι καθαρός και σκληρός, πάντα φέρνει αποτελέσματα, σημείωσε ο κ. Σταυρέλης. Ένα θέμα που απασχόλησε το Δήμο αυτό το δίμηνο ήταν η σύμβαση του ηλεκτροφωτισμού, το ΣΔΙΤ, το περίφημο σκάνδαλο όπως το έλεγα και εξακολουθώ να το λέω. Μετά από συντονισμένες ενέργειες και δράση της Δημοτικής Αρχής και μου προσωπικά, καταφέραμε να πάρουμε 600.000 ευρώ την επόμενη διετία, όχι την επόμενη διετία, μέχρι 31/12/25 ουσιαστικά σε ένα χρόνο, ποσόν το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για έργα τα οποία θα εκτελέσει ο Όμιλος Μυτιλινέου με πρόταση βεβαίως του Δήμου. Μιλάμε για 2 έργα βασικά τα οποία θα απασχολήσουν την Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε την πρότασή μας, θα την καταθέσουμε στο Δημοτικό για να πάρουμε την έγκριση να γίνουν αυτά τα έργα. Ήταν μια σημαντική στιγμή με δεδομένο ότι αυτή η σύμβαση που ήταν σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου ουσιαστικά ανατράπηκε και ο Δήμος και οι δημότες μας ωφελήθηκαν με 600.000 ευρώ. Δουλεύουμε για το συμφέρον των δημοτών, το κάναμε πράξη, συμφώνησε και ο Όμιλος, η κοινοπραξία, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή που κάναμε τη συμφωνία δυστυχώς είχαμε τείχος και αναγκαστήκαμε να καταγγείλουμε τη σύμβαση. Τότε κατάλαβαν ότι η Δημοτική Αρχή Σταυρέλη δεν παίζει και ήρθαμε σε αυτή τη συμφωνία. Ποσόν 600.000, το οποίο αν το επιμερίσετε με 6% επιτόκιο και ανατοκισμό τα επόμενα 12 χρόνια που είναι η σύμβαση, αντιστοιχεί σε 1.138.000 ευρώ. Δουλεύουμε για τους δημότες μας. Άλλο θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα ήταν η ενέργεια της Δημοτικής Αρχής να διεκδικήσει χρήματα από τις ανεμογεννήτριες του Αγγελοκάστρο, τις οποίες όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή η δική μας ήταν ήδη φυτεμένες στα βουνά του Αγγελοκάστρου και του Σοφικού. Με προσπάθειες δικές μας καταφέραμε και πήραμε ποσόν 660.000 ευρώ για 4 χωριά, 50.000 για τον Κόρφο, 70.000 για το Σοφικό, 20.000 για το Αγιονόρι, 200.000 για το έργο ίδρυυσης του αγωγού Αγγελόκαστρο Αγιάννης, για την βελτίωση του Δημοτικού Σχολείου Αγγελοκάστρου και τέλος για το φωτοβολταϊκό πάρκο σε δημοτικό ακίνητο στο χωριό στο Αγγελόκαστρο για δωρεάν παροχή ρεύματος στους κατοίκους, εφόσον βεβαίως μας παραχωρήσει την έγκριση η ΡΑΕ και η κυβέρνηση.
Ήταν μια σημαντική στιγμή, τη στιγμή μάλιστα που ήταν εγκατεστημένες και αδειοδοτημένες ανεμογεννήτριες όπως τις παραλάβαμε εμείς. Αυτό που μπορούσαμε εμείς με την ευκαιρία της χορήγησης άδειας τομής του οδοστρώματος σε όσα σημεία είναι να διέλθει ο αγωγός του ρεύματος από το Αγγελόκαστρο μέχρι το Αγιονόρι, το καταφέραμε, το κάναμε πράξη, υπογράψαμε σύμβαση και το αποδέχτηκε και η Δημοτική Επιτροπή ομόφωνα, αν δεν κάνω λάθος, σε προηγούμενη συνεδρίασή της.